Τρίτη εβδομάδα σκληρού απαγορευτικού στη Βιωτία και ο Δημοσιορχομενού με ένα μόλις ενεργό κρούσμα και καμία καραντίνα συμβάλλει στην βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας του νομού για τον αποχρωματισμό του και την έξοδό του από την εντατική των μέτρων. Στο Δημοσιορχομενού είναι πολύ καλά τα πράγματα. Έχουμε μόνο ένα ενεργό κρούσμα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που μας δίνει ο ΔΥ. Έτσι είναι η εικόνα και στο νομό, τουλάχιστον από ό,τι βλέπουμε εμείς. Μονόδρομο χαρακτηρίζει η Δήμαρχος Ερχομενού Βούλα Καράλη την έκτακτη στήριξη των Δήμων της Βιωτίας και των επιχειρήσεών της που επλήγησαν από την αυστηρή καραντίνα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει άμεση πρόβλεψη για οικονομική βοήθεια στους Δήμους που πλήττονται ιδιαίτερα και στους νομούς αν θέλετε και από την άλλη για όλους αυτούς, όλες τις επιχειρήσεις, τους επιτηδηματίες, όλους αυτούς τέλος πάντων που δραστηριοποιούνται οικονομικά και θίγονται αυτή τη στιγμή από το αυστηρό lockdown. Η κούραση, ο θυμός και η απογοήτευση του κόσμου από το παρατεταμένο lockdown δεν μπορεί να σταθεί αφορμή για εφησυχασμό, υποστηρίζει Βούλα Καράλη, με δεδομένο το γεγονός ότι η χώρα δεν έχει αποφύγει ένα τρίτο χειρότερο πανδημικό κύμα. Οι δημότες του Δήμου Ερχομενού έχουν συμμορφωθεί, έχουν συνταχθεί, έχουν ακούσει, σε δύσκολες καταστάσεις έχουν ακολουθήσει τις οδηγίες και έχουμε ξεπεράσει μέχρι στιγμής πολύ δύσκολα πράγματα. Όμως αυτό μπορεί να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν είναι κάτι που προεξοφλείς και δεν είναι κάτι που κατέχεις. Θα πρέπει δηλαδή να είμαστε συνέχεια σε ετοιμότητα και σε εγρήγορση. Κρατώντας σαφείς αποστάσεις και χαμηλούς τόνους απέναντι σε διεξυφισμούς που ενέσκυψαν από το αυστηρό lockdown, η Δήμαρχος Ερχομενού, κάνοντας επίκληση στις αποφάσεις των επιστημόνων και των αρμόδιων οργάνων που έχουν και την ευθύνη της διαχείρισης της πανδημίας, κάλεσε τους δημότες της να κάνουν λίγη ακόμη υπομονή. Ναι, να κάνουν λίγη ακόμα υπομονή για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το σκοτεινό τούνελ και να ξαναρθούμε στην κανονικότητα. Εμείς είμαστε αρρωγοί στο βαθμό που μπορούμε και πρέπει να, σε αυτά που πρέπει να κάνουμε ως δήμος, ως δήμαρχοι, όσον αφορά τις απολυμάνσεις, στα σχολεία, οπουδήποτε. Όμως είδατε κύριε Μερτζάνη ότι τελικά εκείνο που ελέγχει η Επιτροπή δεν έχει να κάνει μόνο με την εικόνα, έχει να κάνει και με άλλα δεδομένα και άλλους παράγοντες, τους οποίους εκείνη γνωρίζει. Εισιτήριο στην ελευθερία αποτελεί το εμβόλιο σύμφωνα με τη Βούλα Καράλη, η οποία και αναμένει τον εμβολιασμό της.